Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Δημοτική Σύμβουλη, κυρία Σύμβουλη των Φιλολόγων, αγαπητές κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος για να παρουσιάσουμε έναν συλλογικό τόμο, ο οποίος εκδόθηκε πρόσφατα και αφορούσε σε αφορά σε ένα συνέδριο που διεξήχθη διαδικτυακά το 2021. Πρόκειται για την γένεση του ελληνικού συνταγματισμού, ελληνική συνταγματική ιστορία κατά τα επαναστατικά και τα μεταπαναστατικά χρόνια. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εκλεκτούς προσκεκλημένους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Λιόλιο, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε παρόντες σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση όπου παρουσιάζεται ένας πολύ ενδιαφέρον τόμος για την ελληνική συνταγματική ιστορία. Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Άργους του κ. Μαλτέζου, ο οποίος είναι σε άλλη εκδήλωση και δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Είμαστε όλοι διατεθειμένοι με μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη προσοχή να ακούσουμε τις εισηγήσεις των διακεκριμένων επιστημόνων που θα είναι εδώ και σίγουρα θα εμπλουτίσουν τη γνώση μας. Η γνώση της ιστορίας είναι πολύ σημαντική για όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε μέσω διαδικτύου τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο κυβερνήσεων, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε όλα όσα έχετε να μας πείτε. Γιατί εγώ δεν σας ακούω, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ αν μ' ακούτε εσείς. Λυπάμαι που δεν είμαι κοντά σας στην συντροφιά σας στο Άργος. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι, αλλά έκτακτες οικογενειακές υποχρεώσεις που με επιβάλλουν να είμαι εδώ και να πρέπει να σας εγκαταλείψω κιόλας μετά την πολύ σύντομη ομιλία που θα κάνω. Θέλω να συγχαρώ πραγματικά από καρδιά στο σύνδεσμο φιλολόγων Αργολίδας, ο οποίος είναι εξαιρετικά δραστήριος. Εντυπωσιακός, θα έλεγα, με τις ευαισθησίες του και προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρό του και όλη τη φροντίδα και βέβαια τους εκπαιδευτές που παρουσιάζουμε σήμερα που έχει ως αντικείμενο τη γένεση του ελληνικού συνταγματισμού, δηλαδή τα πρώτα συντάγματα του ελληνικού κράτους και πριν από αυτά τα λεγόμενα επαναστατικά συντάγματα, καλύπτει συνεπώς όλο σχεδόν τον 19ο αιώνα. Στο επαιτειακό έτος, το 2021, το Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε την πρωτοβουλία να οργανώσει ένα συνέδριο ακριβώς τις μέρες εκεί, τον Μάρτιο του 2021, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, για αυτό το πολύ κρίσιμο αντικείμενο. Θα έλεγα ότι τα συντάγματα και τα δάνεια της ανεξαρτησίας είναι δύο εξαιρετικά σημαντικά κεφάλαια του αγώνα της ανεξαρτησίας απολύτως συνδεδεμένα μεταξύ τους και είχε την δυνατότητα και την επιτυχία, θα έλεγα, να συγκεντρώσει στο συνέδριο αυτό πολύ σημαντικούς επιστήμονες, κυρίως νομικούς και ιστορικούς, οι οποίοι κάλυψαν πλήρως το θέμα με εισηγήσεις υψηλού κύρους. Δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ τα ονόματα, τα έχετε δει, θα τα δείτε στα περιεχόμενα του βιβλίου. Θα μου επιτρέψετε, αφού εξέφρασα τα συγχαρητήριά μου στους επιμελητές και τους συγγραφείς του τόμου, να πω μερικές σκέψεις για τον ελληνικό συνταγματισμό του 19ου αιώνα, ξεκινώντας από τα περιβόητα συντάγματα τα επαναστατικά, της Επιδάφου, του Άφτους και της Τριζίνας, με τα οποία η Αργολίδα είναι συνδεδεμένη ιστορικά. Θα έλεγα μάλιστα εδώ, χαριτολογώντας, ότι ο Σπυρίδων Τρικούπης, όπως και όλοι οι σημαίνοντες της εποχής εκείνης, προτιμούσαν το Άργος σε σχέση με τον Άφλιο για λόγους κλίματος και συνθηκών δημόσιας υγείας. Και αυτό φαντάζομαι ότι το έχει καταγράψει στη συλλογική του μνήμη το Άργος
το οποίο μπορεί να το αντιτείνει στο γειτονικό ναύπλιο, διότι η καταγωγική τίτλη που έχει το Άργος είναι πάρα πολύ ισχυρή από την άποψη αυτή και γι' αυτό, όπως ξέρετε, όλοι οι θύνοντες της Επανάστασης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Σπυρίδωνα Αρχικούπη, ήθελαν να αποκτήσουν σπίτια, ιδιοκτησία στο Άργος και όχι στο ναύπλιο, γιατί αυτή ήταν η σωστή επένδυση την εποχή εκείνη. Μερικές σκέψεις λοιπόν σε σχέση με τα επαναστατικά συντάγματα. Όπως είχα την ευκαιρία να πω πολλές φορές αυτή την περίοδο την επαιτειακή, τα συντάγματα της Επανάστασης, κατά τη γνώμη μου, έχουν ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Είναι συντάγματα διαπραγματεύσιμα. Έχουν πολύ μεγάλη αξία ως κείμενα, έχουν τεράστια συμβολική αξία για την διακήρυξη της βούλησης για ανεξαρτησία και της βούλησης για πολιτιακή συγκρότηση, έστω πρωτόρια και σταδιακή, αλλά σίγουρα είναι διαπραγματεύσιμα σε διεθνές επίπεδο. Το επαναστατημένο έθνος αποκτά σύνταγμα για να διακηρύξει, να διατρανώσει την πολιτική του ύπαρξη και ανεξαρτησία, αλλά έτοιμο να το ανταλλάξει με την αναγνώριση και την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από τις μεγάλες δυνάμεις της περίοδου εκείνης. Υπερτονίζουμε το γεγονός, κατά τη γνώμη μου, ότι τα συνταγματικά αυτά κείμενα είναι φιλελεύθερα και όντως είναι φιλελεύθερα. Αλλά έχουν και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να τα θυμόμαστε. Ένα θεσμικό χαρακτηριστικό πολύ μεγάλης αξίας που δείχνει αφενός με την γαλλική επιρροή αφετέρου με τον διαπραγματεύσιμο χαρακτήρα των συνταγμάτων της Επανάστασης είναι η απουσία μονοπροσώπου οργάνου, αρχηγού κράτους. Δεν υπάρχει ένα μονοπρόσωπο όργανο, έστω ερετό, το οποίο να αποτυπώνει σωματικά στο σώμα του ανωτάτου άρχοντος την πολιτιακή υπόσταση του επαναστατημένου έθνους. Η διάκριση μεταξύ του εκτελεστικού και του βουλευτικού δείχνει την απουσία αυτού του μονοπροσώπου οργάνου. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι προετοιμασία για έναν μονάρχη ο οποίος θα έρθει από το εξωτερικό προκειμένου να λειτουργεί ως εγγυητής για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια τον διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο πρώτα συνταγματικά κείμενα, της Επιδάφου και του Άστρους και το Σύνταγμα της Τριζίνας. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε ως συνέχεια, ούτε με ενιαίο τρόπο. Η Επίδαυρος και το Άστρος είναι δύο συντάγματα τα οποία ανταποκρίνονται στην νικηφόρα ή πάντως στην ελπιδοφόρα φάση της Επανάστασης. Πριν τους εμφυλίους πολέμους, πριν τα δάλια της ανεξαρτησίας, αλλά και πριν από την δεινή στρατιωτική ήττα της Επανάστασης επί του πεδίου. Αντιθέτως, το Σύνταγμα της Τριζίνας του 1827 βεβαίως είναι αναβαθμισμένο κειμενολογικά. Το Σύνταγμα της Τριζίνας ως κείμενο είναι σπουδαίο και ως φιλελεύθερο κείμενο αλλά και ως συνταγματική μηχανική, διότι προβλέπει έναν μονοπρόσωπο πλέον αρχηγό του κράτους και της εκτελεστικής εξουσίας που συνδέεται με την εκλογή του Παπποντίστρια, αλλά είναι το Σύνταγμα της Ήττας. Το επαναστατημένο έθνος αναμένει την καταστροφή. Τελεί η υποσυντριπτική πίεση και αυτό φαίνεται και στην ίδια την διακήρυξη της Εθνικής Συνένωσης. Επίσης, το Σύνταγμα της Τριζίνας, σε αντίθεση με τα συντάγματα της Επιδάφου και του Άστρους, ήταν εξ αρχής σύνταγμα ανεφάρμοστο. Δεν ψηφίστηκε για να εφαρμοστεί. Ψηφίστηκε ως ένα, θα έλεγα, θνησιγενές από πλευράς καονιστικού περιεχομένου σύνταγμα, διότι τα μέλη της Εθνικής Συνένωσης γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι μετά την εκλογή του Παπποντίστρια δεν επρόκειτο να εφαρμοστεί το σύνταγμα αυτό. Άρα η μεγάλη πράξη της Εθνοσυνέλευσης δεν ήταν η ψήφιση του συντάγματος, αλλά η εκλογή του Παπποντίστρια, τολμώ να πω. Αυτό φαίνεται στη συμπεριφορά του πιο, ας το πούμε έτσι, ευέλικτου τμήματος των πλειοεξουσίων της Εθνικής Συνέλευσης, που ήταν οι εκπρόσωποι των ίσων, οι οποίοι μετά την εκλογή του Παπποντίστρια έσπευσαν να προτείνουν
να λήξουν οι εργασίες της συνέλευσης χωρίς να ψηφιστεί Σύνταγμα, έχοντας πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι η ψήφιση Συντάγματος είναι μια περιττή ενέργεια, διότι ούτως ή άλλως αποκτά το έθνος αυτό που θέλει να αποκτήσει, δηλαδή έναν πολιτικό ηγέτη, έναν πολιτιακό ηγέτη, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με τους καλύτερους όρους την εποχή εκείνη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα, τα οποία αφορούσαν πρώτον την στρατιωτική έμβαση του αγώνα και δεύτερον την συγκρότηση μιας πολιτιακής οντότητας σχεδόν εκ του μηδενός. Άρα, πάρα πολύ σύντομα, με τον Καποδίστρια στην εξουσία, οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής συνενούν και συντελείται η ανταλλαγή των διαδραματευσίμων συνταγμάτων στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Το Σύνταγμα του 1827 αναστέλλεται, ο Καποδίστριας ασκεί την εξουσία του, η στρατιωτική βοήθεια έρχεται, η αναγνώριση έρχεται, αλλά ταυτόχρονα, και αυτό ας μην το ξεχνάμε, με τον Καποδίστρια παρόντα και ασκούντα την εξουσία του, επιλέγεται αρχικά ο Λεοπόλδος ως ηγεμό του νέου κράτους, άρα υποβαθμίζεται ή πάντως περιορίζεται ο Ιωάννης Καποδίστριας από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, γιατί εάν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί ομαλά, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η δολοφονία, ποια θα ήταν η θέση του Καποδίστρια? Θα ήταν ένας από τους αντιβασιλείς του Όθωνα? Θα ήταν ένας πρωθυπουργός του Όθωνα? Άρα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αυτό το οποίο στην πραγματικότητα επέβαλε ο διεθνής σχετισμός δυνάμεων ανεξάρτητα από την καμπύλη που διέγραψαν τα συνταγματικά κείμενα αυτά καθεαυτά. Υπό την έννοια αυτή, όπως ακριβώς συνέβη και με τα δάνεια της εξαρτησίας, η αγορά πριν από τις κρατικές οντότητες των μεγάλων δυνάμεων αναγνωρίζει το επανεστατημένο έθνος. Στη συνέχεια η αναγνώριση αυτή έρχεται και νομικά στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου της εποχής, αλλά αυτό έρχεται βεβαίως υπό τους όρους που ξέρουμε όλοι, δηλαδή με έναν ηγεμόνα εκλεγμένο από τις μεγάλες δυνάμεις, διαφορετικό από τον Καποδίστρια, ο οποίος νομίζω ότι ανέλαβε τα καθήκοντά του μέσα από ένα παράθυρο ευκαιρίας που τον έκανε αποδεκτό και από τη Μεγάλη Βρετανία και από την Γαλλία, παρά την ταύτισή του με την Ρωσική Αυτοκρατορία, αλλά τον έκανε αποδεκτό αφενός μεν ως ξένο εντός εισαγωγικών σε σχέση με το επανεκτιμένο έθνος, ως κατάλληλο να προεδρεύει, όπως έχει υποθεί χαρακτηριστικά, στις αντιθέσεις των επαναστατημένων Ελλήνων, αφετέρου δε υπό επιφύλαξη προσωρινά ή πάντως για ένα ρόλο που δεν ήταν ο καθοριστικός, δεν ήταν ο ρόλος του ηγεμόνους. Άρα αυτά τα οποία συνήθως λέμε με έναν τρόπο θα έλεγα καλοπροαίρετο και λίγο εξοραϊστικό σε σχέση με τα επαναστατικά συντάγματα, πρέπει να τα δούμε με ένα πιο επιφυλακτικό και καχύποπτο τρόπο του αποτελέσματος, δηλαδή βλέποντας τις εξελίξεις όπως τελικά αυτές συντελέστηκαν. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό το απόθεμα των επαναστατικών συνταγμάτων είναι εντυπωσιακά σημαντικό. Το επαναστατημένο έθνος πρόωρα και με εκτελονισμό απόψεων βεβαίως από το εξωτερικό επικοινωνεί με όλα τα σημαντικά διεθνή ρεύματα, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εναρμονίζεται με αυτές, στέλνοντας μηνύματα τα οποία ίσως δημιουργούν και μια κάποια παρεξήγηση, γιατί η πολύ συνάφεια με τον καρποναρισμό και η πολύ συνάφεια με τα φιλελεύθερα κινήματα της εποχής αντιβαίνουν με τον βασικό στόχο που είναι να γίνει αποδεκτό το επαναστατημένο έθνος και να αναγνωριστεί από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, άρα επί τη βάση του συσχετισμού της εποχής, όχι ως ανατρεπτικό ή αντιμοναρχικό φαινόμενο, αλλά επειδή προβάλλεται το γεωπολιτικό επιχείρημα, όχι το συνταγματικό ή το ιδεολογικό ή το αξιακό επιχείρημα. Η Ελλάδα, όπως εύστοχα έχει πει και ο Γιάννης Βούλγαρης, είναι ένα έθνος γεωπολιτικό, γεννιέται επί τη βάση μιας ολόκληρης θεωρίας για το πώς αυτό το νέο έθνος με τον δυναμισμό του, με το ελάν βιτάλ που έχει,
μπορεί σε συνδυασμό με την παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι σε αντίθεση με την παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, να λειτουργήσει γεωπολιτικά για να ανακόπτει την κάθοδο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στις θερμές θάλασσες, στη Μεσόγειο. Και βέβαια αυτή η λειτουργία των συνταγμάτων στο πλαίσιο του συσχετισμού των δυνάμεων, των γεωπολιτικών στοχεύσεων του έθνους, πρέπει να μας κάνει να προσδίδουμε σε όλα τα φαινόμενα αυτά την πραγματική και όχι την ονομαστική τους αξία, γιατί έτσι θα έχουμε νομίζω και μια καλύτερη κατανόηση των εξελίξεων μετά το 1827, όταν φαίνεται να διασπάται αυτή η ευτυχής πρόορη περίοδος του ελληνικού συνταγματισμού, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ επιτυχής για να είναι αληθινή, και αυτό βεβαίως το αντιλαμβανόμαστε όταν δημιουργείται το πολύ μεγάλο κενό από το 1827 στην πραγματικότητα μέχρι και το 1844, όταν πια η απόλυτη μοναρχία του Όθωμα καθίσταται συνταγματική μοναρχία με το Σύνταγμα του 1844. Έτσι, ας πω και δύο λόγια για τα δύο βασικά συντάγματα του ελληνικού βασιλείου πλέον του 19ου αιώνα, το Σύνταγμα του 1844 και αυτό του 1864. Όπως νομίζω με πολύ εύστοχο τρόπο αναπτύσσεται στον τόμο, μάλιστα η συγκεκριμένη μελέτη είναι, οι συγκεκριμένες μελέτες είναι γραμμένες από τους επιμελητές, από τον, από τον Σπύρο Βλαχόπουλο, τη Βασιλική Χρήστου και τον Μανώλη Κούμα. Το Σύνταγμα του 1844 είναι αυτό που λέμε στην θεωρία ένα σύνταγμα συνάλλαγμα ανάμεσα στην Εθνική Συνέλευση, στο λαό. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια κοινωνία των πολιτών και των μονάρχων, είναι ένα σύνταγμα βασισμένο βεβαίως στη μοναρχική αρχή, ένα σύνταγμα που τυποποιεί τη συνταγματική μοναρχία. Βεβαίως αποτελεί το θεμέλιο για την πρόορη εισαγωγή της καθολικής ψηφοφορίας. Βεβαίως περιλαμβάνει τον πολύ ενδιαφέροντα θεσμό της γερουσίας, ο οποίος έχει μια φευγαλαία παρουσία στην ελληνική συνταγματική ιστορία. Ποτέ δεν ευδοκίμησε ο λεγόμενος δικαμεραλισμός, ποτέ δεν είχαμε για μεγάλα διαστήματα λειτουργία ενός συστήματος κοινοβουλευτικού, δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων. Είναι ένα σύνταγμα απολύτως αυστηρό, δηλαδή φλερτάρει με την βλαστημία την ιστορική, πως έχει πια πλέον ορίσει οριστικά τα ζητήματα, πως δεν αφήνει κανένα περιθώριο να ξαναμιλήσει με την ιστορία και να αποδεκτεί μεταβολές κανονιστικές οι οποίες επιβάλλονται ιστορικά, και αυτός βεβαίως είναι και ένας από τους λόγους για την υπέρβασή του στην πραγματικότητα, για την κατάλυσή του, για την μετάβαση με επαναστατική διαδικασία από το Σύνταγμα του 1844 στο Σύνταγμα του 1864. Αλλά το γεγονός που μεσολαβεί, το μίσο γεγονός που είναι η έξωση του Όθωνα, που το αποδίδουμε σε αιτίες εσωτερικές, ίσως θα έπρεπε να το δούμε, το έχω προτείνει και άλλες φορές σε παρόμοιες συζητήσεις, σε συνδυασμό πάλι με γεωπολιτικές εξελίξεις, σε συνδυασμό δηλαδή με το γεγονός ότι στον Κρημαϊκό πόλεμο, που είναι κρίσιμος για την εποχή εκείνη, ο Όθων, ο Βαβαρός Όθων, και η Βαβαρία είχε πάντα μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία, όπως και η Προσία, τάσσεται με τη ρωσική πλευρά, και μπορεί αυτό να είναι κλειδί ερμηνείας των εξελίξεων σε σχέση με την έξωση του Όθωνα, διότι αποδίδουμε αυτές τις εξελίξεις σε συσχετισμούς πρωτίστως εσωτερικούς, ενώ η αλήθεια είναι ότι ο Όθων έρχεται ως προϊόν εξωτερικών συσχετισμών και κατά πάσα πιθανότητα φεύγει ως προϊόν παρόμοιων συσχετισμών. Όλα αυτά βεβαίως συνδέονται και με τη μοίρα του συντάγματος του 1844, το οποίο καλύπτει μία περίοδο μικρότερη των 20 ετών, η οποία νομίζω ότι έχει το δικό της συνταγματικό και συγκριτικό ενδιαφέρον, αλλά πάντως αυτό είναι περιορισμένο, αν μη τι άλλο είναι χρονικά περιορισμένο. Έτσι πια μπαίνουμε στην αριμουχία των συνταγμάτων
της Δημοκρατικής Αρχής και της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας με το Σύνταγμα του 1864 που βασίζεται στην Δημοκρατική Αρχή, Σύνταγμα αυστηρό βεβαίως, αλλά όχι απολύτως αυστηρό, Σύνταγμα εντόρως αυστηρό, έλεγε ένας πολύ μεγάλος γερμανός πολιτικός επιστήμονας και πολιτιολόγος του Μεσοπολέμου, ο Κάρλ Έπενστάιν, αναφερόμενος στα ελληνικά συντάγματα, ότι τα συντάγματα αυτά, δηλαδή η ελληνικία των συνταγμάτων του 1864, 1911, 1952, είναι μία πρόκληση για πραξικόπημα ή έστω για επανάσταση. Είναι μία πρόκληση για υπέρβαση της συνταγματικής τάξης λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας αναθεώρησης. Και αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι σε όλη αυτή τη μακρά περίοδο που βρισκόμαστε στον αστερισμό του συντάγματος του 1864, δηλαδή στην πραγματικότητα μέχρι την κατάλυση του συντάγματος του 1952 από την δικτατορία των συνταγματαρχών του 1967, καμία αναθεώρηση δεν συντελέστηκε καθόν τρόπο να ορίζει το Σύνταγμα. Ούτε καν φυσικά η αναθεώρηση του 1911, η οποία και αυτή υπερεύει τις προβλέψεις του Συντάγματος του 1864, δεν τήρησε κατά λεπτός την διαδικασία αναθεώρησης, ενώ γέννησε μια διαδικασία για τα όρια της αναθεώρησης και για τις κατευθύνσεις που χορηγεί η πρώτη Βουλή στην δεύτερη, που την είδαμε μπροστά μας ακόμη και τώρα το 2018-2019, όταν συζητούσαμε έντονα για το αν η πρώτη Βουλή μπορεί να δεσμεύσει την δεύτερη Βουλή. Όμως, όλα αυτά μας δίνουν την εικόνα ενός κράτους το οποίο αποκτά σχέση με τον διεθνή συνταγματισμό, με τον ευρωπαϊκό συνταγματισμό από την αφετηρία του, μια γενετική σχέση. Άρα υπάρχει εξορισμού στο ίδιο το γονιδίωμα του ελληνικού κράτους, του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, ένα στοιχείο δημοκρατικό και φιλελεύθερο, το οποίο ακόμη και όταν δεν μορφοποιείται πλήρως, υπάρχει και εντοπίζεται και κάποια στιγμή εμφανίζεται. Ακόμη και αν αυτός ο ελληνικός συνταγματισμός του 19ου αιώνα είναι αντιφατικός, έχει ρογμές, διακόπτεται, αναστέλλεται, είναι ένας συνταγματισμός εισαγόμενος σε πολύ μεγάλο βαθμό, επίσακτος και τεχνητός, εκτελονισμένος στην Ελλάδα, αλλά τελικά από ένα σημείο και μετά αποκτά χαρακτηριστικά αυτόχθονα, δηλαδή υιοθετείται τελικά ως ισχυρισμός, ως επιχείρημα από τις πολιτικές δυνάμεις τις προοδευτικότερες, τις συνταγματικότερες, οι οποίες κινούνται πάντα προς την πλευρά της εφαρμογής και της ισχύως του συντάγματος, παρότι οι ρόλοι εναλλάσσονται, παρότι ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μία πολιτική δύναμη, ότι υπάρχει μία πολιτική προσωπικότητα η οποία είναι ταγμένη στον σεβασμό και την εφαρμογή του συντάγματος, που διακηρύσει αυτό που λέμε συνταγματικός πατριωτισμός δίπλα στον κατά κυριολεξία πατριωτισμό, τον εθνικό πατριωτισμό. Όχι, ποτέ δεν λύσαμε αυτές τις αντιφάσεις και νομίζω ότι η πιο αντιφατική προσωπικότητα από την άποψη αυτή σε όλη την περίοδο του 19ου και του 20ου αιώνα είναι ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος είναι έτοιμος να θυσιάσει την συνταγματική ολοκλήρωση, την θεσμική ολοκλήρωση, προκειμένου να πετύχει τον μεγάλο στόχο της εδαφικής ολοκλήρωσης και βεβαίως λαμβάνει υπόψη του και την ανάγκη της αναπτυξιακής ολοκλήρωσης της χώρας, ιδίως στις δύο γόνιμες περιόδους του, που είναι η πρώτη περίοδος και η τελευταία περίοδος, δηλαδή μέχρι τον Εθνικό Δικασμό και η περίοδος από το 1928 μέχρι το 1932. Έτσι κλείνω με μια σύντομη υπενθύμηση αυτού του θεωρητικού σχήματος που προτείνω σε διάφορες παρόμοιες ευκαιρίες, που είναι η σύγκρουση των ολοκληρώσεων ως ερμηνευτικό σχήμα που μπορεί να εφαρμοστεί και στην συνταγματική ιστορία. Στον 19ο αιώνα αλλά και στον 20ο αιώνα παρατηρούμε πως ο στόχος της θεσμικής ολοκλήρωσης, που περιλαμβάνει και τη συνταγματική ολοκλήρωση, ο οποίος δεν επιτυγχάνεται, διακόπτεται, υπαναχωρεί, ταλανίζεται, υποτάσσεται πάντα, όπως είπα,
στους μεγάλους γεωπολιτικούς τόπους. Γι' αυτό τόνισα ότι το έθνος είναι έθνος γεωπολιτικό πριν από δημοκρατικό και φιλελεύθερο. Άρα η θεσμική ολοκλήρωση πάντα υποκλίνεται μπροστά στην ανάγκη της εδαφικής, της εθνικής ολοκλήρωσης, και αυτό δείχνει και το γεγονός ότι η κυρίαρχη ιδεολογία είναι η ιδεολογία της μεγάλης ιδέας, η οποία είναι πρωτίστως εδαφική και όχι θεσμική. Και βεβαίως ως τρίτη παράμετρος, ως τρίτη διάσταση, η οικονομική και αναπτυξιακή ολοκλήρωση ακολουθεί τις δύο προηγούμενες, διότι προφανώς ενισχύεται από την εδαφική επέκταση. Διότι ένας μεγαλύτερος χώρος και ένας μεγαλύτερος πληθυσμός σημαίνει και πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη, αλλά από την άλλη, χωρίς τις εγγυήσεις ενός οργανωμένου κράτους, της νομιμότητας και της ασφάλειας δικαίου, δεν μπορείς να έχεις και μία οικονομική ανάπτυξη με τους όρους της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας της εποχής εκείνης, με τους όρους της αγοράς της εποχής εκείνης, με τους όρους της παγκοσμιοποίησης της εποχής εκείνης. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τόπος αυτός, τον οποίο χαιρετίζω και υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλο σεβασμό προς τους συγγραφείς και τους επιμελητές, μας βοηθάει να εμβαθύνουμε στην συνταγματική διάσταση, στην θεσμική ολοκλήρωση, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και όλες αυτές τις διαστάσεις στις οποίες αναφέρθηκα. Με αυτά τα λόγια, με το μειονέκτημα ότι δεν σας έχω δει από κοντά, αλλά σας στέλνω την φιλία μου και τους χαιρετισμούς μου με τα μέσα που μας προσφέρει η νέα τεχνολογία, χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή και τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας και εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, για την μεστή εισήγηση, η οποία μας ταξίδεψε σε δύο αιώνες ελληνικής ιστορίας. Με το πρόταγμα του συνταγματισμού καλύψατε βέβαια και πολλά άλλα ζητήματα που άπτονται αυτής της ιστορίας και σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήταν και για μας μεγάλη χαρά να επικοινωνούσαμε μαζί σας, να ήσασταν εδώ, αλλά αντιλαμβανόμαστε πάντοτε τους λόγους και ευχαριστούμε θερμά για όλα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Βενιζέλο για την εισήγησή του, για την συμβολή του. Πριν δώσω τον λόγο στην κυρία Δέδε, να πω ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένας τόμος στον οποίο έχουν συνεργαστεί νομικοί και ιστορικοί, όπως ήθιστε σε αυτές τις διαδικασίες. Και μάλιστα να υπενθυμίσω ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα είχαμε ξεκινήσει τότε το 2015 το πρώτο μας συνέδριο για τον Εθνικό Διχασμό. Το 2017 πάλι σε αυτή την αίθουσα είχαμε μιλήσει για στρατιωτικές επεμβάσεις και δικτατορίες στην Ελλάδα. Και το 2022 στην πόλη που δεν έχει τόσο καλό κλίμα όσο το Άρκος, όπως ακούσαμε κιόλας, εντάξει, είχαμε μιλήσει για συντάγματα, περιοριστήκαμε βέβαια στα συντάγματα της Επανάστασης μέχρι και το ηγεμονικό σύνταγμα, το οποίο ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Δέδε, να σας την παρουσιάσω. Είναι κύρια ερευνήτρια στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έχει αφιερώσει πραγματικά τη ζωή της σε αυτόν τον χώρο και έχει επιμεληθεί και έχει συγγράψει πάρα πολλά σημαντικά έργα. Έχει πτυχίο ιστορίας και εθνολογίας από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και διδακτορικό στην κοινωνική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η πολιτική και η κοινωνική ιστορία του 20ου αιώνα και η ιστορία του ελληνικού τύπου. Θα αναφερθώ σε μία-δύο δημοσιεύσεις, σε μία δημοσίευση που θα έλεγα πραγματικά πολύ σπουδαία, η οποία δυστυχώς είναι και το κύκνιο, αποτέλεσε το κύκνιο άσμα για τον Ηλία Νικολακόπουλο, το Ιστορικό Λεξικό Ελληνικών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων από το 1844 στο 1967, συνεργασία των Λεωνίδα Καλιβρετάκη, Λίνα Ζλούβ, Ηλία Νικολακόπουλου και Σωτήρη Ριζά ως επιμελητών. Επίσης, και λόγω κάποιων οικογενειακών, θα έλεγα έτσι, σχετισμών, να πω ότι έχει μιλήσει γιατί έχει, μαζί με τον Δημήτρη Δημητρόπουλο, έχει στο έργο «Η ματιά των άλλων προσλήψεων προσώπων που σφράγισαν τρεις αιώνες», έχει μιλήσει για τον Μαύρο Καβαλάρη, για τον
Νικόλαο Πλαστήρα και επίσης σε μια έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είναι ο σύντομος πολιτικός βίος της ΕΠΕΚ, η ανάδυση του κέντρου στη μετεμφυλιακή Αθήνα. Φυσικά το έργο της είναι πολύ ευρύτερο από αυτό που σας παρουσιάζω. Την καλωσορίζω, την ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεται εδώ και της δίνουμε το λόγο. Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιμελητές του τόμου, Σπύρο Βλαχόπουλο, Βασιλική Χρήστου και Μανώλη Κούμα, καθώς και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του, τον κύριο Νικόλαο Μπουμπάρη, για την τιμητική αυτή πρόσκληση και συνάμα πρόκληση να βρίσκομαι στο αποκοινό τραπέζι. Ο τόμος που παρουσιάζουμε, όπως υπόθηκε ήδη, περιλαμβάνει το κείμενο που, τα κείμενα του συνεδρίου που διεξήχθη το Μάρτιο του 2021 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο τα συντάγματα των επαναστατικών και μετεπαναστατικών χρόνων. Εκκινώντας από το προσωρινό πολίτευμα της Επιδαύρου και φτάνοντας έως το Σύνταγμα του 1864, ο τόμος καλύπτει τον μακρύ και πυκνό 19ο αιώνα, κομίζοντας νέα στοιχεία και προσεγγίσεις και ταυτόχρονα καταδεικνύοντας τη σημασία της εις βάθος μελέτης των συνταγμάτων. Η συνύπαρξη και ο υπόγειος διάλογος μεταξύ συνταγματολόγων και ιστορικών, οι οποίοι με διαφορετικά ερωτήματα και μεθοδολογικά εργαλεία αναδεικνύουν πτυχές των συνταγμάτων και της εποχής στην οποία γεννήθηκαν, αποτελεί μία από τις βασικές, κατά τη γνώμη μου, αρετές του τόμου. Ο διάλογος που με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση διευρύνθηκε αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, εξαιρετικά γόνιμη και για τις δύο επιστήμες. Οι ιστορικοί οφείλουμε πολλά στους συνταγματολόγους και στις μελέτες συνταγματικής ιστορίας, στις οποίες πάντα προσφεύγουμε. Αναφέρω απλώς ενδεικτικά και με χρονολογική σειρά τους Αλέξανδρος Βόλο, Αριστόπουλο Μάνεση και Νίκο Αλιβιζάτο, προκειμένου να κατανοήσουμε τα συνταγματικά κείμενα της διαδικασίας σύνταξής τους, αλλά και τους θεσμούς. Ταυτόχρονα, οι συνταγματολόγοι αξιοποιούν τις ιστορικές μελέτες προκειμένου να εντάξουν τα συντάγματα στα ιστορικά τους συμφραζόμενα, χωρίς τα οποία θα έμοιαζαν μετέωρα στο χρόνο και στο χώρο. Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η ιστορική επιστήμη τήρησε επί χρόνια αποστάσεις από τη μελέτη των συνταγματικών θεσμών και εν τέλει του κράτους, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν στη δημόσια σφαίρα απλουστευτικά σχήματα περί ανυπαρξίας κράτους ή περί πελατειακού κράτους ως δομικών χαρακτηριστικών που παρέμειναν αναλύωτα από την Επανάσταση έως τις μέρες μας. Η διεπιστημονικότητα στην προσέγγιση μείζωνων ζητημάτων, όπως είναι το κράτος, τα συντάγματα και οι θεσμοί, δεν είναι απλώς εφικτέα, αλλά αναγκαία, προκειμένου να εμβαθύνουμε και να κατανοήσουμε όχι μόνο το πώς, αλλά και το γιατί της δημιουργίας, της λειτουργίας, της φθοράς, της εξάλληψης ή της αδιάλειπτης κάποιες φορές παρουσίας τους μέσα στον χρόνο. Επιστρέφοντας στον τόμο λοιπόν που παρουσιάζουμε, διακρίνονται κατά τη γνώμη μου δύο βασικοί άξονες που συχνά συνυπάρχουν σε όλα τα κείμενα. Ο πρώτος, αποτυπώνεται ακόμα και σε τίτλους, είναι οι διεθνείς επιρροές που ανιχνεύονται στα συνταγματικά κείμενα. Στο εύλογο αυτό ενδιαφέρον που είχε απασχολήσει και παλαιότερα τους συνταγματολόγους, προστίθενται νέα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ήδη από το προσωρινό πολίτευμα της Επιδαύρου έως και το Σύνταγμα του 1864 οι διεθνείς επιρροές ήταν αρκετές και συχνά ποικίλες. Χρειάζεται ωστόσο να σημειώσουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα υπήρξε παθητικός δέκτης μιμούμενη απλώς ξένα πρότυπα ή πρότυπα που της επιβλήθηκαν από τις προστάτητες δυνάμεις. Η σχέση πομπού-δέκτη δεν είναι μόνο σήμαντη, αλλά δυναμική. Γεγονός που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εξ αρχής και σε συνθήκες πολέμου, με άγνωστη τότε εξέλιξη, οι συντάκτες των κειμένων ήταν δεκτικοί σε νέους τρόπους διοίκησης, νέα πολιτικά πρότυπα, νέες πολιτικές θεωρίες
ποικίλων πομπών χωρίς να παραγνωρίζουν τη διεθνή εμπειρία και τις επικρατούσες στην επαναστατημένη επικράτεια συνθήκες. Η συζήτηση περί του προσωρινού πολιτεύματος από τον Ιερεμία Μπένθαμ και τον Αδαμάντιο Κοραή, την οποία εξετάζει ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου στο κείμενό του, αποτελεί, όπως ο ίδιος σημειώνει, ένα σημαντικό επίτευγμα των πνευματικών και πολιτικών δυνάμεων του επαναστατημένου γένους. Ποιοι ήταν όμως κάθε φορά οι φορείς αυτών των νέων ιδεών και ποια τα δίκτυα επικοινωνίας τους? Ο Αλέξανδρος Πισόπουλος, στο κείμενό του για την ελευθερία του τύπου στο Σύνταγμα του Άστρου, το 1823, αναφέρεται σε πρόσωπα με διαφορετικές απόψεις κατά την επεξεργασία του σχετικού άρθρου. Πρόσωπα γνωστά, όπως ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Γεώργιος Ψήλας, ο Γεώργιος Γλαράκης, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων ήταν οι σπουδές και οι διαδρομές σε Πίζα, Γκέτιγκεν, Βιέννη και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η υπόθεση που ο Κεσόπουλος υποστηρίζει, ότι δηλαδή στην ελληνική περίπτωση ανοιχνεύονται επιρροές του νορβηγικού συντάγματος, δεν είναι αποκομμένη από τα πρόσωπα που μετέχουν στη συζήτηση και τις ευρωπαϊκές διαδρομές τους, κατά τη γνώμη μου. Ο δεύτερος άξονας που διατρέχει τον τόμο είναι οι παρατηρούμενες συνέχειες και ασυνέχειες των συνταγμάτων μέσα στο 19ο αιώνα. Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις των εκτός ελληνικής επικράτειας Ιωνίων νήσων, που εξετάζει στο κείμενό του ο Κώστας Μαυριάς, παρότι συνιστούν ένα παράλληλο συνταγματικό σύμπαν, με την πάροδο των χρόνων και την εισαγωγή αντιπροσωπευτικών θεσμών, θα διαμορφώσουν συνθήκες που θα κινούνται προς την κατεύθυνση του ελληνικού συνταγματισμού. Το 1864 πλέον, ο συνταγματισμός και ριζοσπαστισμός των Επτανησίων θα εκβάλει στις συζητήσεις του Συντάγματος και θα προκαλέσει ασυνέχεια στο Ελληνικό Σύνταγμα. Η συνταγματική καθιέρωση της διασφαιριδίου ψηφοφορίας αποτελεί το πλέον γνωστό αποτύπωμα αυτών των διεργασιών. Βασική ασυνέχεια του Συντάγματος του 1827, όπως επισημαίνει ο Προκόπης Παυλόπουλος στο σχετικό κείμενο, είναι η ψήφιση ενός οριστικού κατά τους συντάκτες κειμένου που δεν έφερε πλέον προσωρινό χαρακτήρα και το οποίο καθιέρωνε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, της διάκρισης των εξουσιών και κατοχύρωνε τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Οι παραπάνω ασυνέχειες συνυπήρχαν με συνέχειες από τα προσωρινά πολιτεύματα. Το άρθρο του 1827, με το οποίο θεσπιζόταν ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον των νόμων, η βασική δηλαδή αρχή της ισότητας, είχε περιληφθεί ήδη στο προσωρινό πολίτευμα της Επιδαύρου με μία πιο εμφατική διατύπωση. Όλοι οι Έλληνες ίσοι όμοιοι ενώπιον των νόμων, άνευ κοινός εξαιρέσεως ή βαθμού ή κλάσεως ή αξιώματος. Στη μονοπρόσωπη εκτελεστική εξουσία, μία ακόμα συνέχεια του Συντάγματος του 1827, εστιάζει το κείμενο του Νίκου Παπασπύρου, στο οποίο ανοιχνεύει διεθνείς επιρροές, συγκλήσεις και αποκλίσεις από το γαλλικό και το αμερικανικό πρότυπο. Αν οι γαλλικές επιρροές μοιάζουν εύλογες για τον αναγνώστη, οι αμερικανικές ενδεχομένως ξενίζουν. Αξίζει ωστόσο εδώ να θυμίσουμε ότι ήδη το 1824 στο Μεσολόγγι είχε εκδοθεί μαζί με το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος του Άστρους σε μετάφραση του Αλέξανδρου Πολυζωίδη το πολιτικό σύνταγμα της Βρετανίας και των Ηνωμένων Επικρατειών της Αμερικής προς χρήσιν κοινήν και ωφέλειαν των Ελλήνων. Ένα ακόμα δείγμα του τρόπου μετακαίνωσης των πολιτικών ιδεών από την Ευρώπη και όχι μόνο. Συχνά η εκ των υστέρων γνώση μας οδηγεί σε μία ευθύγραμμη και εν πολλής
εξελικτική ανάγνωση των γεγονότων, παρότι όπως υπογραμμίζεται και στον τόμο, η πραγματικότητα ήταν και παραμένει πάντα πολύ πιο σύνθετη και περιλαμβάνει συχνά παλινοδίες και αντιφάσεις. Στην περίπτωση του πρώτου ελληνικού συντάγματος, του ελληνικού κράτους του 1844, όπως σημειώνει ο Σπύρος Βλαχόπουλος, η οπισθοδρόμηση σε σχέση με τα επαναστατικά συντάγματα είναι εμφανής. Μοιάζει παράδοξο το γεγονός, αν αναλογιστεί κανείς, ότι το εν λόγω σύνταγμα υπήρξε αποτέλεσμα μιας ειρηνικής μεν, επανάστασης δε, της 3ης Σεπτεμβρίου. Μπορούμε ωστόσο να αγνοήσουμε εδώ τον ρόλο των προστάτηδων δυνάμεων της διεθνούς διπλωματίας, των Ελλήνων πολιτικών, αλλά και της συγκυρίας. Το οπισθοδρομικό αυτό σύνταγμα δεν πάβει όμως να αποτελεί σταθμό στη συνταγματική και όχι μόνο ιστορία, όπως σημειώνει ο Σπύρος Βλαχόπουλος, καθώς συνιστά τη μετάβαση από την απόλυτη στη συνταγματική μοναρχία. Στην αντίφαση της συνταγματικής σιωπής για το δικαίωμα ψήφου, σε συνδυασμό με τον εκλογικό νόμο που ψηφίζεται ταυτόχρονα και αναγνώριζε σχεδόν καθολικό δικαίωμα ψήφου, μοιάζει να συνυπάρχουν η ασυνέχεια του 1844 και οι συνέχειες των επαναστατικών χρόνων. Στις αντιφάσεις του ίδιου οπισθοδρομικού συντάγματος εστιάζει το κείμενό του ο Διονύσης Φιλίππου σε ό,τι αφορά τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία του τύπου και στην ακόμα περαιτέρω, στην ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνσή τους σε σχέση με τα επαναστατικά συντάγματα. Ο τύπος, ο οποίος είχε υποστεί σειρά διώξεων ήδη από την περίοδο της Αντιβασιλείας, αλλά και στη συνέχεια, διαδραμάτισε κατά τη συζήτηση του συντάγματος σημαντικό ρόλο, όχι μόνο με πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά και ως φορέας νέων ιδεών. Ενδεικτικά, το Σεπτέμβριο του 1843, η εφημερίδα Αθηνά, προκειμένου να ενημερώσει τους αναγνώστες της που δεν κατέγιναν ειδικώς εις τας πολιτικάς επιστήμας, θα δημοσιεύσει βασικά στοιχεία των ευρωπαϊκών συνταγμάτων της Γαλλίας, της Σουηδίας, του Βελγίου και άλλων. Τον τύπο και τη δημόσια συζήτηση θα απασχολήσει έντονα και ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους θεσμούς του συντάγματος του 1844, η Γερουσία, την οποία εξετάζει Βασιλική Χρήστου. Ένας θεσμός ο οποίος προκάλεσε αντεγκλήσεις στην Εθνοσυνέλευση τόσο για την αναγκαιότητα της ύπαρξής της, όσο και για την ισόβια θητεία των γερουσιαστών, οι οποίοι θα επιλέγονταν από το βασιλιά. Έχει ενδιαφέρον ότι κατά την αναθεώρηση του συντάγματος το 1911, παρότι όπως σημειώνει συγγραφέας, η εισήγηση της Συνταγματικής Επιτροπής θα είναι υπέρ της διατήρησης της Γερουσίας, η Εθνική Συνέλευση θα την απόρριψει πανηγυρικά. Το Σύνταγμα του 1864 προσεγγίζεται ιστορικά, με διαφορετική οπτική από τα προηγούμενα κείμενα, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζονται οι μελέτες τους των συνταγματολόγων. Ο Ευάντης Κατζατσιλίου, στο πρώτο κείμενο, εστιάζει στο διεθνές ιστορικό πλαίσιο, στις επαναστάσεις και σε μία σειρά μείζωνα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη, εντάσσοντας το Σύνταγμα του 1864 στα ιστορικά του συμφραζόμενα. Το κείμενο του Αντώνη Κλάψη εξετάζει τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την ανάδειξη του νέου βασιλιά. Παρά το γεγονός ότι η επιλογή του Λεοπόλδου δεν έγινε δεκτή από τις προστάτηδες δυνάμεις, η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί το πρώτο δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στο ελληνικό κράτος για τον ανώτατο άρχοντα. Παρότι το ερώτημα δεν αφορούσε το θεσμό, αλλά το πρόσωπο του βασιλιά, η προσφυγή στη λαϊκή βούληση αποτέλεσε ενδεχομένως μία παρακαταθήκη για το μέλλον.
Επιπλέον αναδεικνύεται μέσω του συγκεκριμένου παραδείγματος ότι οι πολιτικές επιλογές δεν ακολούθησαν και δεν ακολουθούν μια γραμμική και σχεδόν προκαθορισμένη πορεία. Στην εκάστοτε εποχή και πολιτική συγκυρία υπάρχουν ποικίλες δυνατότητες και ενδεχόμενα, τα οποία η ιστορική επιστήμη επιχειρεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει εκ των υστέρων. Η μελέτη του Συντάγματος του 1864 κλείνει με το κείμενο του Μανώλη Κούμα, το οποίο εξετάζει τις συνταγματικές συζητήσεις σχετικά με την κατοχύρωση του καθολικού ανδρικού δικαιώματος ψήφου, την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε γύρω από το ζήτημα, τις αντικρουόμενες απόψεις, αναδεικνύοντας τη συνδεθετότητα των πολιτικών και συνταγματικών απόψεων, καθώς και τις συνέχειες και τις ασυνέχειες με τις προηγούμενες συζητήσεις. Επιστρέφοντας και πάλι στην αρχή, η διεπιστημονική προσέγγιση των συνταγμάτων μοιάζει αναγκαία, προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος το πώς και το γιατί της σύνταξης, της διαμόρφωσης και της διαμόρφωσής τους, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε παρόν, παρελθόν, αλλά και τη μέρημνα για το μέλλον. Αυτό που πολύ εύγλωτα ο Δημήτριος Γούναρης συνόψιζε σε μία φράση. Το Σύνταγμα είναι γεγονός, είναι ιστορία. Και όταν λέγουμε μία λέξη του Συντάγματος, η λέξη αυτή είναι εκφραστική πραγμάτων, ιστορικών φαινομένων, υπαρχόντων, υπαρξάντων και υπαρξόντων. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι άξονες και τα ερωτήματα που διατρέχουν τον τόμο, οι διεθνείς επιρροές δηλαδή και οι συνέχειες και ασυνέχειες, δεν περιορίζονται σε καμία περίπτωση στον 19ο αιώνα, αλλά εκτείνονται και στον 20ο. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα παράδειγμα έναν αιώνα μετά την Επανάσταση. Τον Ιανουάριο του 1930, ο Υπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Μιχαλακόπουλος υπέβαλε στη Γερουσία προσκύρωση την Διεθνή Περιεμπορίου Δούλωρος Σύμβαση. Σε ερώτηση γερουσιαστή για ποιο λόγο η χώρα χρειαζόταν να συνυπογράφει την εν λόγω σύμβαση, ο Μιχαλακόπουλος απάντησε. «Εάν δεν συμμετείχε και η Ελλάς, θα εφαίνεται ότι υπάρχει δουλεία εν αυτή. Εφόσον υπογράφουν την σύμβαση αυτήν όλα οι δυνάμεις, θα έπρεπε να την υπογράψει και το κράτος εκείνο, το οποίον από καταβολής κόσμου ουδέποτε αναγνώρισε τον θεσμό της δουλείας». Η φράση «από καταβολής κόσμου» δεν ήταν τυχαία. Παρέπεμπε ευθέως στο προσωρινό πολίτευμα του Άστρους, το οποίο όριζε σαφώς ότι στην ελληνική επικράτεια ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άνθρωπος. Αργυρώνητος δε παντός γένους και πάσης θρησκείας, άμα πατήσα στο ελληνικό έδαφος είναι ελεύθερος και από τον δεσπότην αυτού ακαταζήτητος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά και για την εισήγησή σας και για το κλείσιμο αυτό πραγματικά που δείχνει αυτή την προοδευτική διάσταση των ελληνικών συνταγμάτων. Πριν συνεχίσω να καλησπερίσω και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Άργους Μυκηνών, τον κύριο Μπουλούκο. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Θα αναφέρω ένα περιστατικό, επειδή κάτι ανέφερε ο κύριος Βενιζέλος και μου ήρθε στο μυαλό ότι σε μια επίσκεψή του στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Νίκος Αλιβιζάτος ρωτήθηκε από τον Καραμαλή ποια συνταγματική αναθεώρηση ήταν η καλύτερη. Προφανώς η απάντηση που έδωσε ο κύριος καθηγητής ήταν λίγο περίεργη, είπε η συνταγματική αναθεώρηση του 86, με την έννοια ότι ήταν αυτή που έγινε σύμφωνα με όσα όριζε το Σύνταγμα του 75, γιατί είδαμε ότι σε άλλες περιπτώσεις δεν προσαρμόστηκε ακριβώς η αναθεώρηση στα συνταγματικά ιωθώτα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο με τους επιμελητές του τόμου. Θα ξεκινήσουμε από τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Έχετε το λόγο. Κύριε Κουμπάρη, αγαπητέ φίλε Νίκο, κύριε Βουλευτά, αγαπητέ φίλε Γιάννη, κύριε Αντιδήμαρχη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι.
Όταν ερχόμασταν εδώ πέρα με τον Νίκο, ρώτησε πόσα χρόνια έχουν περάσει. 3-4 από τότε που είχα έρθει εδώ πέρα πάλι σε αυτή την αίθουσα και μου είπε έχουν περάσει 9 χρόνια από το 2015, τότε που είχε γίνει το συνέδριο. Ήταν το πρώτο συνέδριο για τον εθνικό διχασμό. Μία ακόμα απόδειξη του πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Αλλά σημασία έχει, και αυτό θέλω να τονίσω ευθύ εξ αρχή, ότι ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας παράγει ένα εντυπωσιακό έργο και πρέπει να είστε περήφανοι σε αυτό το νομό στην Αργολίδα που έχετε αυτό το συνδεσμό. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξανασυναντήσει σε κανένα σημείο της Ελλάδας, αλλά πρέπει να πω και σε διεθνές επίπεδο ότι οι καθηγητές παράγουν ένα τέτοιο έργο. Να είστε καλά και να συνεχίζετε έτσι αυτή τη δραστηριότητα και ευχαριστούμε βέβαια πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εσάς και τον Δήμο Άργους. Τώρα ήθελα να πω το εξής. Προφανώς ο τόμος αυτός τον οποίο με, θα έλεγα, με έναν υποδειγματικό τρόπο παρουσίασε η κυρία Δέδε, και θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Δέδε, είναι πραγματικά έτσι ένας υποδειγματικός τρόπος παρουσίασης ενός συλλογικού τόμου, ήταν, αν θέλετε, η συμβολή των συνταγματολόγων, αλλά όχι μόνο των συνταγματολόγων, θα έρθω μόνο σε αυτό, στα 200 χρόνια, στον εορτασμό των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Έτσι λοιπόν τέθηκε το ζήτημα να ξεκινήσουμε να διοργανώσουμε ένα συνέδριο με την συμβολή και την βοήθεια της πρωτοβουλίας 1821-2021 και της Εθνικής Τράπεζας στο κεντρικό κτίριο στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και δεν θα μπορούσαμε βέβαια παρά να ξεκινήσουμε με τα επαναστατικά συντάγματα, στα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως με τον χυμαρόδη και εντυπωσιακό του λόγο ο κύριος Βενιζέλος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο τόνισε. Ξέρετε, οι Έλληνες ταυτόχρονα με τον πατριωτισμό είχαν και ένα συνταγματικό πατριωτισμό. Το οποίο είναι εντυπωσιακό. Το αντιλαμβάνεται κανείς και θα έχετε προφανώς διαβάσει τα ελληνικά χρονικά την εφημερίδα του Ιάκωβου Μάγερ, η οποία εκδιδόταν στο επαναστατημένο, στο πολιορκημένο Μεσολόγιο. Διαβάζει σε μια στήλη: χθες έπεσαν τόσες βόμβες, σκοτώθηκαν τόσοι στην Τάπια του Φραγκλίνου, στην Τερίπηλε κτλ. Και δίπλα κείμενο για τα πρωτιακά ζητήματα. Από τις εκδόσεις των ελληνικών χρονικών, στο τυπογραφείο του Μεσθενέως κυκλοφορούσαν, το αναφέρατε ήδη κυρία Δέδε, και το Σύνταγμα του Άστρους και το Αμερικανικό Σύνταγμα. Στα ελληνικά χρονικά συναντούσε κανείς κείμενα του Ιερεμία Μπένθαμ, ήταν πραγματικά ένα εργαστήριο ιδεών. Ένα πράγμα το οποίο είναι εντυπωσιακό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα ισχύει αυτό το οποίο είπε ο κ. Βενιζέλος. Ήταν, αν θέλετε, και ένα όπλο διαπραγμάτευσης στα συντάγματα. Χαρακτηριστικό είναι και η διακήρυξη ανεξαρτησίας της Επιτάβρου. Ήταν επίσης, αν θέλετε, και ένα μέσο διευθέτησης των εσωτερικών πολιτικών πραγμάτων. Αν δει κανείς τις ρυθμίσεις για τις σχέσεις βουλευτικού και εκτελεστικού, καταλαβαίνει τι γινόταν και πόσο, αν θέλετε, ήταν πολυεπίπεδη η διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα και τοπικά και επαγγελματικά στην Ελληνική Επανάσταση. Ταυτόχρονα όμως ήταν ένα εργαστήριο πραγματικά ιδεών. Και το διαπιστώνει αυτό κανείς στο Σύνταγμα της Επιδαύρου και δεν θα κουραστώ να το λέω. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνέλευση της Επιδαύρου ήταν μαζί με τους παραστάτες του έθνους ο Βιτσέντζο Γκαλίνα, ένας Ιταλός καρμπονάρος, ο οποίος είχε το κείμενο, είχε ένα βιβλίο μαζί του με τα κείμενα των συνταγμάτων και παρουσίαζε στους παραστάτες τις διάφορες διατάξεις προκειμένου να πάρουν ιδέες. Και ταυτόχρονα οι παραστάτες είχαν και τα όπλα τους δίπλα, έτοιμοι να πολεμήσουν. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η σύζευξη πατριωτισμού και συνταγματικού πατριωτισμού είναι κάτι το οποίο ίσως είναι και μοναδικό. Αυτά για το Σύνταγμα της Επιδαύρου, που είναι το πρώτο σύνταγμα. Το Σύνταγμα του Άστρους του 1823 έχει κάτι το οποίο θα έλεγα ότι χαρακτηρίζει όλη την Ελληνική Επανάσταση και τις ιδέες των συνταγμάτων, είναι η κατάρρευση της Ζουλίας. Αναφερθήκατε, κυρία Δέδε. Φανταστείτε πότε και συλλογιστείτε πότε καταργήθηκε η Ζουλία σε άλλες χώρες και άλλες υπήρους. Και παρά την μη εφαρμογή σε πλήρη διάταξη, και αυτό είναι ένα θέμα σε πλήρη έκταση, υπάρχει συνταγματικό κείμενο στην Ελλάδα στο 1823 το οποίο καταργείται η Ζουλία. Είναι συγκλονιστικό. Αν το δούμε στο πλαίσιο το γενικότερο της εποχής εκείνης. Και έχουμε βέβαια το Σύνταγμα της Τριζίνας του 1827, το οποίο έμελε να μην εφαρμοστεί, ήταν στην συγγενέσια του κ. Βενιζέλος. Είναι όμως ένα πραγματικά κείμενο, το οποίο, το κείμενο του Συντάγματος Τριζίνας, το οποίο θα ζήλευαν πολλά σύγχρονα συντάγματα. Η αρχή non bis in idem, που λέμε συνέχεια εμείς οι νομικοί, το να μην δικάζει σε δύο φορές για το ίδιο αδίκημα, είναι εκεί, στο Σύνταγμα της Τριζίνας. Το τεκμήριο αθωότητας
μια βασική δικαιοκρατική αρχή, η οποία επιτρέψτε να πω ότι παραβιάζεται διαρκώς δυστυχώς και στις μέρες μας, ιδίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν εκεί στο Σύνταγμα της Τριζίνας του 1827. Αυτά είναι τα επαναστατικά συντάγματα. Μετά είπαμε, και αυτό αν θέλετε είναι η ιδιαιτερότητα ίσως αυτού του συλλογικού τόμου σε σχέση με άλλες προσπάθειες της περίοδου εκείνης, είπαμε να μην μείνουμε στα επαναστατικά συντάγματα. Και έτσι λοιπόν πήγαμε στο αδικημένο, νομίζω, Σύνταγμα του 1824. Εγώ το χαρακτηρίζω πολλές φορές και ένα έτσι, σύνταγμα το οποίο ήταν σύνταγμα σάντουιτς που λένε πολλές φορές, ανάμεσα στα επαναστατικά συντάγματα και το Σύνταγμα του 1864. Είναι το πρώτο σύνταγμα το οποίο εφαρμόστηκε σε συνθήκες οργανωμένου ελληνικού κράτους. Γιατί δεν υπήρχε οργανωμένο ελληνικό κράτος στην περίοδο των επαναστατικών συντάγματων. Με τα προβλήματα, με τις οπισθοδρομικές διατάξεις σε σχέση με τα επαναστατικά συντάγματα, ναι. Παρόλα τα αυτά όμως, συνοδεύτηκε από την καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και πολύ ενδιαφέρον είναι και το κείμενο της Βασιλικής της Χριστού, είναι το πώς λειτουργήσε η γερουσία υπό το καθεστώς του Συντάγματος του 1844. Η γερουσία ήταν το συντηρητικό όργανο, έτσι, το οποίο θα ήταν το ανάγχωμα απέναντι στη Βουλή, στη Δημοκρατική Βουλή. Και όμως κατέληξε η γερουσία, λόγω της ισοβιότητας των γερουσιαστών, να είναι το πιο ανεξάρτητο και σε πολλές περιπτώσεις το πιο προοδευτικό όργανο σε σχέση με την εκλεγμένη Βουλή, που υπήρχαν τα πολλά ζητήματα σε σχέση με το παλαιοκομματικό κράτος και το καθεξής. Άρα λοιπόν το Σύνταγμα του 1844 έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Και για να πάμε στο Σύνταγμα του 1864, το οποίο το Σύνταγμα του 1864 είναι, μεταβαίνουν πλέον στην βασιλευμένη δημοκρατία, και είναι, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ενώ οι περισσότερες διατάξεις δεν αλλάζουν σε σχέση με το Σύνταγμα του 1844, το γεγονός ότι αλλάζει η μορφή του πολιτεύματος και πηγαίνουμε από τη μοναρχία στην βασιλευμένη δημοκρατία, αλλάζει την ανάγνωση όλων των συνταγματικών διατάξεων που κατά βάση το κείμενο τους παραμένει το ίδιο. Και είναι φοβερό δηλαδή πως το πνεύμα της αλλαγής του πολιτεύματος φωτίζει όλες τις επιμέρους συνταγματικές διατάξεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα λοιπόν, πιάσαμε και το Σύνταγμα του 1864. Από εκεί και πέρα το ταξίδι της συνταγματικής ιστορίας δεν μπορούσαμε, για λόγους οι οποίοι είναι προφανείς, να συνεχιστεί στο συνέδριο αυτό και στον τόμο αυτό. Πρέπει να σας πω όμως ότι είναι ένα συναρπαστικό, αλλά και τρικυμιώδες ταυτόχρονα ταξίδι. Έχουμε βέβαια το Σύνταγμα του 1911, το οποίο είναι ένα εξωχρονιστικό και σημαντικό σύνταγμα. Έχουμε τον Εθνικό Διχασμό και το Μεσοπόλεμο, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο. Φέτος γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια από την εγκαθίδρυση της δεύτερης δημοκρατίας, όπως λέγεται, του 1924 και μετά. Μετά τα γνωστά προβλήματα, μετά τον εμφύλιο, το μεταφυλιακό κράτος, τη δικτατορία. Έχουμε όλα αυτά για να φτάσουμε στο σήμερα. Είναι, και επειδή μου αρέσει πάντοτε στη συνταγματική ιστορία να βλέπω και το σήμερα, και δεν έχει νόημα να βλέπουμε την ιστορία για την ιστορία. Το ζήτημα είναι να συνδέσουμε την ιστορία με το σήμερα. Πού βρισκόμαστε σήμερα, 200 και χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου συντάγματος? Πού είναι ο ελληνικός συνταγματισμός? Γιατί μιλήσαμε για τις απαρχές του ελληνικού συνταγματισμού. Έχουμε πετύχει αυτό το οποίο θέλαν αυτοί οι οποίοι ψήφισαν τα επαναστατικά συντάγματα? Εγώ θα έλεγα βασικά ναι. Και θέλω να είμαι αισιόδοξο. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε σήμερα μια δημοκρατία η οποία νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Έχουμε εκλογές. Έχουμε καθημερινά εκλογές, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες ψήφισαν. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε τον κίνδυνο της δικτατορίας. Ανήκουμε σε μια ίδια διεθνή κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δικαιοσύνη, παρά τα οποία προβλήματα, λειτουργεί. Έχουμε προβλήματα. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να συνεισφέρουμε κάτι πραγματικά στο συνταγματικό δίκαιο, θα πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο στα προβλήματα παρά στα θετικά. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι το κοινοβουλευτικό σύστημα, όπως φαίνεται να θεσπίστηκε μετά το 1875 και μετά, δεν λειτουργεί και θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Η τριγωνική σχέση των εξουσιών με βουλή, κυβέρνηση, εκτελεστική, νομοθετική λειτουργία, πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υπάρχει πλέον. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία και αντιπολίτευση. Η οποία αντιπολίτευση δεν έχει τα θεσμικά εργαλεία και σε επίπεδο Βουλής που θα έπρεπε να έχει προκειμένου να ασκήσει ένα ρόλο σε ένα σύγχρονο πολίτευμα. Κατ' ουσίαν έχουμε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα με ένα πανίσχυρο πρωθυπουργό και χωρίς τα αντίστοιχα θεσμικά αντίβαρα. Δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, θα μου πείτε. Βεβαίως υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, αλλά
θα πρέπει να τα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Η δικαιοσύνη έχει τα γνωστά προβλήματα, κυρίως όσον αφορά την καθυστέρηση απονομής. Εγώ επιμένω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και με την έλλειψη συνταγματικού δικαστηρίου όσον αφορά τις οργανωτικές διαφορές του συντάγματος. Δηλαδή, το εάν η τάδε κοινοβουλευτική ομάδα απειλείται ή δεν απειλείται, το εάν ποιος θα πρέπει να εκλεγεί πρώτος αντιπρόεδρος, δεύτερος αντιπρόεδρος, το πώς λειτουργεί μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή κ.ο.κ. Αυτά τα αποφασίζει η εκάστοτε πλειοψηφία η οποία είναι πανίσχυρη. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος. Οι ανεξάρτητες αρχές, το έχω πει πολλές φορές, τις αγαπάνε όλοι όταν είναι στην αντιπολίτευση. Κανένας δεν την αγαπάει όταν είναι στην κυβέρνηση. Κανένας δεν τις αγαπάει όταν είναι στην κυβέρνηση. Είναι το γνωστό πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της δημοκρατίας μας για να συνδέσουμε τη συνταγματική μας ιστορία και τις απαρχές της συνταγματικής ιστορίας με το σήμερα. Μία τελευταία κουβέντα να πω ότι αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε με το συνέδριο τον Μάρτιο του 2021 και με το συλλογικό αυτό τόμο στηρίζεται σε μία βασική παραδοχή και η βασική παραδοχή είναι η διεπιστημονικότητα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο και σε όλους τους ερευνητικούς φορείς. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι στη χώρα μας θα πρέπει να το δούμε έτσι λίγο πιο ζεστά. Ο τόμος αυτός έχει συμβολές όχι μόνο συνταγματολόγων, έχει και ιστορικών και διεθνολόγων και πολιτικών επιστημόνων. Ο καθένας φωτίζει μια συγκεκριμένη πτυχή, έχει μια συγκεκριμένη οπτική μέσα από το γνωστικό του αντικείμενο. Η συνολική εικόνα προϋποθέτει τη συνεργασία, τη συνέργεια περισσότερων επιστημονικών κλάδων. Και αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο θα πρέπει να δούμε σήμερα. Τελειώνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας και τον Δήμο για την φιλοξενία. Να ευχαριστήσω όλους τους συγγραφείς, να ευχαριστήσω εσάς κύριε Αντέντε και βέβαια τον πρόεδρο τον κύριο Βενιζέλο και να ευχαριστήσω τους συγγραφείς βέβαια του τόμου και ιδιαίτερα τους δύο συνεπιμελητές και αγαπητούς φίλους. Την αγαπητή συνάδελφο την Βασιλική τη Χρήστη τη Νομική, τον αγαπητό συνάδελφο τον Μανώλη τον Κούμα. Συνηθίζω να λέω ότι είμαι ένας τέχνης ιστορίας, αγαπάω πάρα πολύ τους ιστορικούς. Εμείς οι νομικοί, ξέρετε, έχουμε και μία ελευθεριότητα. Δηλαδή, παίρνουμε μία διάταξη και αρχίζουμε εκεί και την ερμηνεύουμε με πολλή φαντασία. Αυτό το οποίο θαυμάζω στους ιστορικούς είναι η πειθαρχία. Και είναι η πειθαρχία γιατί η ιστορική επιστήμη θέλει ακριβολογία. Θέλει αρχαιακή έρευνα, θέλει φάκτα, θέλει στοιχεία. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Αν πεις αντί για 1924-1925, έχεις κάνει λάθος. Ενώ στην μία θεωρία την οποία μπορείς να αναπτύξεις, δεν υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η διάψευση του λάθους. Άρα λοιπόν πρέπει να σας πω ότι σας ζηλεύουμε εσάς τους ιστορικούς και προσπαθούμε κι εμείς να πάρουμε τα καλά από τη δική σας επιστήμη και πάλι πολλές ευχαριστίες για όλα. Και εμείς ευχαριστούμε με τη σειρά μας τον καθηγητή, τον κύριο Βλαχόπουλο. Παρακαλώ, κυρία Χρήστο, έχετε το λόγο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά το Σύλλογο Φιλολόγων Αργολίδος και εσάς κύριε Πουμπάρη για την πρόσκληση, την πρωτοβουλία, τη διοργάνωση. Ευχαριστώ επίσης το Δήμο Άργος για την υποδοχή και τη φιλοξενία. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω από τη μεριά των επιμελητών του συγγραφείς του τόμου για την πρόθυμη συνεργασία τους και την υπομονή τους κατά τη διαδικασία έκδοσης του συλλογικού αυτού έργου. Και τέλος, οφείλουμε θερμότατες ευχαριστίες στους δύο μιλητές μας σήμερα, τον κύριο Βενιζέλο και την κυρία Δέδε, που μας τίμησαν με τις εισηγήσεις τους, αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και χαρούμενες γι' αυτό. Δύο λόγια για το βιβλίο θα πω και εγώ χωρίς να σας κουράσω πολύ. Είναι ένα συλλογικό έργο, όπως ακούσατε, για τα σημαντικά θεσμικά γεγονότα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Το να μιλά κανείς για τον 19ο αιώνα είναι πάντοτε ένα εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο. Ο 19ος αιώνας και στην Ελλάδα και αλλού στην Ευρώπη υπήρξε μακρύς, έχει χαρακτηριστεί έτσι, αντιφατικός και πολύ μεταβατικός. Στον 19ο αιώνα συνυπήρξε το παλιό και το νέο. Στο πέρασμά του η νεωτερικότητα θα αποθούσε όλο και περισσότερο στα βάθη του ιστορικού χρόνου
τον παλαιό κόσμο. Έτσι, ο ελληνικός 19ος αιώνας περικλεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις πρώτες δεκαετίες, την Επανάσταση, την πρώτη αβασίλευτη δημοκρατία, την απόλυτη μοναρχία, την περιορισμένη μοναρχία και την βασιλευμένη δημοκρατία με τις απαρχές της κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για πολύ πυκνό ιστορικό χρόνο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δαμάσουμε αυτό το υλικό σε ένα βαθμό, στην αρχή με το συνέδριο του Μαρτίου του 2021 και στη συνέχεια με τον συλλογικό τόμο που παρουσιάζεται σήμερα, στον οποίο έχουν συνδράμει συνταγματολόγοι, ιστορικοί αλλά και φιλόσοφοι του δικαίου. Είναι τρία τα επίπεδα. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά τα τρία επίπεδα εξασφάλισαν μία κατά το δυνατόν σφαιρική ματιά σε αυτό το σύνθετο φαινόμενο του 19ου αιώνα. Έτσι εξετάστηκαν ενδεικτικά οι ιστορικές καταβολές της ελληνικής οι θεωρητικές καταβολές της ελληνικής επανάστασης, η κατάστρωση και η μηχανική των ίδιων των συνταγματικών κειμένων, αλλά και το πώς εφαρμόστηκαν αυτά στην πράξη. Πώς συνομιλούσε η ελληνική επανάσταση με τα φιλελεύθερα και ρεπουμπλικανικά ρεύματα της Ευρώπης. Λειτουργήσε η Γαλλία ή η Αμερική ως πρότυπο. Πώς αποτυπώθηκε ο πολιτικός ανταγωνισμός των δυνάμεων της εποχής στα συνταγματικά κείμενα, πώς προσπάθησαν οι Έλληνες να περιορίσουν τον μονάρχη, να οικοδομήσουν κάποια θεσμικά αντίβαρα, να προστατεύσουν τις ελευθερίες. Ήταν η Ελλάδα τελικά στη θεσμική πρωτοπορία του 19ου αιώνα? Σε αυτά τα ερωτήματα και σε άλλα ακόμη προσπαθήσαμε και προσπάθησαν οι συγγραφείς του τόμου να απαντήσουν. Ευχόμαστε κατά την ανάγνωση του συλλογικού αυτού τόμου να βρείτε κι εσείς απαντήσεις σε ορισμένα από τις αναζητήσεις σας και τις ερωτήσεις σας σχετικά με το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά της συνταγματικής μας ταυτότητας. Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Χρήστου. Να τελειώσουμε με τον ιστορικό, με τον κύριο Κούμα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ κλείνοντας να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το σύνδεσμο φιλολόγων Αργολίδος και τον πρόεδρο τον Νίκο τον Πουμπάρη, ο οποίος κάνει μια πραγματικά καταπληκτική δουλειά, όλοι το είπαν και έτσι ακριβώς είναι. Είναι πάντα δίπλα μας και Νίκο, ξέρεις ότι και εμείς από την πλευρά μας είμαστε πάντα δίπλα στο σύνδεσμο Αγγελική για οτιδήποτε χρειάζεστε, γιατί πραγματικά κάνετε μια δουλειά, το είπε και ο Σπύρος πιο πριν, πρωτοφανή. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν το συναντά κανείς πουθενά, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, σε όλη τουλάχιστον την ελληνική επικράτεια, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές, τον κύριο Βενιζέλο και την κυρία Δέδε. Κυρία Δέδε, ήταν εξαιρετική η παρουσίαση την οποία κάνατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σε ό,τι με αφορά, ήταν μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά που συνεργάστηκα με τη Βασιλική Χρήστου και τον Σπύρο Βλαχόπουλο στην επιμέλεια. Δύο νομικούς, βέβαια, είπε ο Σπύρος πριν ότι εμείς οι νομικοί. Σπύρο, τα βιβλία, τα κείμενα τα οποία γράφετε βασίζονται σε ένα τόσο πλούσιο αρχαιακό υλικό. Χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο τα ιστορικά μεθοδολογικά εργαλεία, που πραγματικά, ειδικά τα έργα που έχετε κάνει για τη Γερουσία ή για την κρίση του κοινοβουλευτισμού, το βιβλίο του 1935, είναι για μας είναι. Και το εννοώ, είναι οδηγός, είναι πρότυπο. Οπότε, σε αυτό έτσι λίγο νομίζω ότι πρέπει να το πούμε για τη δουλειά την οποία κάνετε και ως ιστορικοί εκτός από νομική. Και βέβαια να πω και ότι ήταν μεγάλη μας χαρά που συνεργαστήκαμε με τις πανεπιστημιακές εκδόσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μου λέει η Βασιλική πιο πριν, το συζητούσαμε ότι είναι ανερχόμενες και έτσι είναι οι πανεπιστημιακές εκδόσεις, είναι καινούργιες. Και με τη σειρά μας θέλαμε και εμείς να συμβάλλουμε στην δουλειά, την πολύ όμορφη δουλειά την οποία κάνουμε, και νομίζω και το τελικό αποτέλεσμα, το αισθητικό, είναι άρτιο και έγινε και μια πολύ καλή φιλολογική επιμέλεια και πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα μας έχει ικανοποιήσει όλους. Τώρα για το βιβλίο, τα έχετε πει όλα. Από μένα
τρεις παρατηρήσεις. Αν έχω να πω κάτι, είναι να υπογραμμίζω κι εγώ από την πλευρά μου τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της μελέτης αυτής. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρόκειται για μία σύζευξη ουσιαστικά νομικών, ιστορικών και άλλων επιστημονικών κλάδων. Και υπάρχει αυτή η συνδιαλλαγή μεταξύ των, ο διάλογος μεταξύ των κειμένων και το τελικό προϊόν πράγματι είναι τέτοιο. Ο καθένας συνεισφέρει από τη δική του πλευρά χρησιμοποιώντας τα δικά του επιστημονικά εργαλεία και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πρόκειται για πρωτότυπες έρευνες. Δηλαδή πρόκειται για έρευνες οι οποίες από τη μία πλευρά θα έλεγα συμπυκνώνουν μια συσσωρευμένη γνώση πολλών ετών έρευνας και μελέτης, αλλά από την άλλη πλευρά βασίζονται σε πρωτότυπο αρχαιακό υλικό και έτσι δεν πρόκειται για μελέτες οι οποίες θα έλεγα να παράγουν απλώς στερεότυπα τα οποία έχουμε κατά νου, αλλά συνεισφέρουν σημαντικά στη γνώση μας με νέες πρωτότυπες προσεγγίσεις και ερμηνείες. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο θα ήθελα και πάλι να επισημάνω είναι ότι πρόκειται για μελέτες, μάλλον όλες οι μελέτες λαμβάνουν υπόψη το ευρωπαϊκό, το διεθνές πλαίσιο. Δεν είναι αποκομμένες δηλαδή από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα ή από την παγκόσμια διεθνή πραγματικότητα, αλλά αντίθετα αυτό το οποίο μας δείχνουν είναι ότι η Ελλάδα του 19ου αιώνα βρίσκεται σε μια διαρκή συνδιαλλαγή με τα κυρίαρχα ιδεολογικά ρεύματα και θα συμφωνήσω απόλυτα με την παρατήρηση της κυρίας Δέντε που μίλησε για τον Μπομπό και το Δέκτη και το κατά πόσο πώς ακριβώς ενσωματώνονται όλες αυτές οι ιδεολογίες στην ελληνική πραγματικότητα και εμπειρία. Αυτά τα λίγα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την τιμή που μου κάνατε και την πρόσκληση να βρεθούμε πάλι σε αυτόν τον πολύ φιλόξενο χώρο. Εγώ είμαι μετά το 17 που είχαμε έρθει μαζί, όχι το 15, έχουν περάσει 7 χρόνια και με μεγάλη χαρά να βρεθούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Να απαντήσω σε όλα αυτά τα επενετικά που ακούστηκαν ότι φυσικά πρόκειται για συλλογική δουλειά, δεν είναι ο Περικλής του Συνδέσμου Φιλολόγων Αυγολίδας, έχει γενετωμένο λόγο δημοκρατία, έτσι, είναι συλλογική δουλειά και τα μπράβο αξίζουν σε όλους, όπως αν θέλετε και τα λάθη μοιράζονται, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Να πω κλείνοντας ότι μια και βρισκόμαστε στην περίοδο των επετείων, έτσι, γνωρίζουμε όλοι ότι συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την μεταπολίτευση. Συμπληρώνονται επίσης και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και 100 χρόνια από την αβασίλευτη, από τη δεύτερη ελληνική δημοκρατία και νομίζω ότι αξίζει για το σύνδεσμο να το δει αυτό το πραγματάκι, θα το συζητήσουμε και με τους συναδέλφους έτσι ώστε να μην τιμήσουμε μόνο την μεταπολίτευση αλλά να στραφούμε λίγο και προς το παρελθόν. Ως ιστορικοί τέλος πάντων που είμαστε αρκετοί εδώ μέσα. Θα ήθελα ακριβώς να κλείσω με ουσιαστικά παίρνοντας, αν θέλετε, πάσα από αυτό που είπε ο αγαπητός φίλος ο Σπύρος ο Βλαχόπουλος σχετικά με το ζήτημα της δημοκρατίας. Νομίζω ότι η φράση του Κωνσταντίνου Τσάτσου, καθώς ψηφιζόταν το Σύνταγμα του 1975, ότι πρέπει να μιλάμε για μαχωμένη δημοκρατία, έχει οπωσδήποτε την βαρύτητά της, ιδίως σήμερα, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά νομίζω για όλο τον κόσμο, γιατί αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αναλογίες με το παρελθόν, ίσως βρισκόμαστε σε μια φάση μεσοπολέμου και αυτό νομίζω ότι έχουμε πλέον την ιστορική γνώση, αν μη τι άλλο, και τη θεσμική, θα έλεγα, δυνατότητα να το διαχειριστούμε πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από έναν αιώνα ή περίπου έναν αιώνα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Άργους Μυκηνών για όλα. Να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές μας, την κυρία Κατερίνα Δέδε, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος μέσω διαδικτύου μίλησε, τους επιμελητές του τόμου, όλους εσάς που βρεθήκατε εδώ. Πραγματικά αξίζει αυτός ο τόμος να διαβαστεί και να περάσει και μέσα από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας να υπάρξει δυνατότητα να συζητηθεί και μέσα στην τάξη με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε κάθε καλό σε όλους. Καλό βράδυ.